Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Δράχνιου Δημαρχιακού Μεγάρου της Νέας Αγχιάλου, όπου ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για θέματα κρατικής αραγωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, αλλά και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία Χρήστος Τριαντόπουλος, πραγματοποίησε εκδήλωση. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα έργα και τις δράσεις του υφυπουργού για την αποκατάσταση πληγέντων από φυσικές καταστροφές με αποκορύφωμα τον Ιαννό. Ήταν πολύ όμως ο κόσμος που έδωσε το παρόν επίσης στην ανοιχτή εκδήλωση του κυρίου Τριαντόπουλου στην Αγχίαλο. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστή στις δεσμεύσεις της, υλοποιεί έργα σε ολόκληρη τη χώρα για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, ανέπτυξε το θέμα με τίτλο Νέα Αγχίαλος Κρατική Αρρωγή, έργα και παρεμβάσεις. Στην ομιλία του στάθηκε και σταδιακή αναβάθμιση του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου, στην ανάδειξη των θεμάτων πολιτισμού και του θεάτρου των Θεοτήβων Θηβών, τη δημιουργία του αρχαιολογικού μουσείου, αλλά και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη εκείνων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως από το μεσογειακό κυκλώνα Ιαννό, αλλά και για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του και στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δρομολόγηση περαιτέρω ανάπτυξης στην περιοχή, σε ό,τι αφορά στον αγροτικό τομέα, τις μεταφορές, στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Την τελευταία τριετία, δηλαδή το 2020 με το 2022, το σύνολο των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ ανήλθε στα 22,9 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη Μαγνησία. Ποσό που όποιος γνωρίζει δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Η μελέτη για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή της Μαγνησίας. Ναι, το σιδηροδρομικό δίκτυο σχεδιάζεται από τον ΟΣΕ να επεκταθεί στη Μαγνησία. Η Αγχίαλος αποτελεί έναν από τους πόλους αυτής της επέκτασης. Μία μελέτη με κόστος που ξεπερνά το 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Μία μελέτη για μία νέα σιδηροδρομική γραμμή από τη βιομηχανική περιοχή του Αλμυρού θα έχει στάση στον Αλμυρό, θα έχει στάση στο πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, θα έχει μία ενδιάμεση στάση μεταξύ Αγχιάλου και Μικροθυμών, θα προχωρά προς το Ερυνό και θα συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο στο σιδηροδρομικό κόμβο Λατομείο. Προς αυτή την κατεύθυνση, την αμέσως επόμενη περίοδο θα παρουσιαστεί η πρόταση αξιοποίησης των αεροδρομίων και αυτό ήταν ένα ζήτημα που για καιρό ήταν στη σφαίρα της θεωρίας και των προθέσεων. Είναι ένα ζητούμενο λοιπόν στην περιοχή μας που αυτό πλέον περνά στη σφαίρα της δρομολόγησης και της υλοποίησης. Έτσι, σε συνεργασία με τον Δήμο και τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ξεκινήσαμε την προεργασία αυτού του σημαντικού έργου αθλητισμού για τη Νέα Αγχία. Πήγαμε στο πλαίσιο της κρατικής αλλαγής για να στηρίξουμε τον πολίτη και τις περιοχές που το είχαν ανάγκη και καταφέραμε να το στηρίξουμε σε συνεργασία με όλους και καταφέραμε να διαμορφώσουμε και να ελοποιήσουμε και να διευρύνουμε και να εξελίξουμε αυτό το πλαίσιο της κρατικής αλλαγής. Φίλες και φίλοι, αγαπητές συμπατριώτησες, αγαπητοί συμπατριώτες, σε όλη αυτή την προσπάθεια το βλέμμα και η έννοια μου δεν έφυγαν ποτέ από τον τόπο. Δεν ξέφυγαν λεπτό από τη Μαγνησία. Δεν ξέφυγαν στιγμή από τη Νέα Αγχίαλο. Το ξέρουν πολύ καλά.